Επειδή πολλοί αφελείς πίστευαν τους μεταπολιτευτικούς μας ηγέτες ότι η νομισματική μας ένταξη στην Ευρώπη όχι μόνο θα βελτίωνε το βιωτικό μας επίπεδο αλλά και θα αντιμετώπιζε την αιώνια εξανατολών απειλή ελαφρύνοντα και το δυσβάστακτο κόστος εξοπλισμών που τόσα χρόνια μαστίζει την οικονομία μας. Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα. Είδατε κάποια ευρωπαϊκή φρεγάτα να κατευθύνεται στο Αιγαίο, όπου υποτίθεται βρίσκονται τα σύνορα της Ευρώπη. ΕΕ τώρα που οι Τούρκοι απειλούν Ελλάδα και Κύπρο εντό ευρωπαϊκών χωρικών υδάτων. Από την αρχή τη κρίση, έχω ακούσει πολλού να θρυνούν με το ενδεχόμενο να επιστρέψουμε στην δραχμή να φύγουμε από την Ευρώπη. Οι περισσότεροι, βέβαια, ξενομανεί γκατζετάκιδε και ξενοσπουδαγμένα αναφρεμένα στην τριφυλότητα, νιάτα, φοβούμενα ότι θα στερηθούν την καταναλωτική του ισχύ. Αυτοπροσδιοριζόμενοι κοσμοπολίτε αν και εγώ φοβούμαι τι συνέπειε που θα ακολουθήσουν κατά μια μετάβαση σε εθνικό νόμισμα, το μόνο να πω ότι πάντοτε μου άρεσε η δαχμή, ακόμη και ο ήχο τη λέξεω. Και θρύνησα όταν μπήκαμε στο ευρώ, γνωρίζοντα πολύ καλά το τι θα μα περίμενε. Εξάλλου προειδοποιούσα σε αυτογραφία και βιβλία από το 1984. Αλλά εφόσον ουδέποτε φωνή εν ζωή σκεπτόμενου δεν έπεσε τόπο σε αυτόν τον τόπο, α ανατρέξουμε σε έναν σοφό εκ Τον Αθηνέο φιλόσοφο αντισταίνει ως της είπε «Αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης». Δηλαδή, η σοφία ενυπάρχει στη μελέτη των λέξεων. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι η λέξη «νόμισμα» ετυμολογείται από το λίμα «νομή» και διδάσκει ότι αν ευδική σου νομής του οίκου σου, δεν έχεις οίκο νομία. Και ναι φίλοι μου, ακόμη και η λέξη νόμος ετυμολογείται από την νομή, νέμο ήτι από νέμο δικαιοσύνη. Να σας θυμίσω επίσης ότι και το όνομα της τιμωρού θεάς, Νεμέσεως, επίσης ετοιμολογείται από την λέξη νομή και ότι ονομάζεται νέμεσης επειδή από νέμι δικαιοσύνη όταν τη χαμένη τιμή, τη, χαμένη μας τιμή ωραία ήτι τιμή ωρά τιμωρά. Τις ακούτε τις λέξεις. Από μόνες τους καθοδηγούν την ορθή σκέψη. Να σα θυμίσω ότι από τότε που αποποιηθήκαμε το δικό μα νόμισμα, άλλοι νέμουν τον πλούτο τη χώρα μα. Είτε πρόκειται για τι ξένε τράπεζε, είτε για του λαθρο που διανέμουν τον εγχώριο πλούτο μα στι δικέ του χώρε. Λαμβάνοντα υπόψη το σοβαρό τη καταστάσεω μα λοιπόν, φίλοι μου, α μου συγχωρεθεί η χρήση των παράγων του λήματος VLAX που ακολουθούν ίσω για εκτόνωση. Όσοι VLAX δηλαδή κραψουρίζουν, ότι η επιστροφή στη δραχμή θα πλουτίσει του λίγου που έχουν σε ξένε τράπεζε τεράστια ποσά σε ευρώ, δεν καταλαβαίνουν ότι ούτω ή άλλω μόνο με την δραχμή θα επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στη χώρα σε μορφή επενδύσεων. Αυτοί οι βλάκε δεν καταλαβαίνουν ότι μόνο με την δραχμή θα αποθαρρυνθούν οι εξασίε ορδέ με τι οποίε μα απειλεί η Τουρκία. Δεν καταλαβαίνουν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν οι λαθρό που έχουν κάτσει στο σβέρκο μα να φύγουν από τη χώρα όταν δεν έχουν το ευρώ το οποίο αποτελεί το εισιτήριο για την, να, να εισβάλλουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν έχουν καταλάβει ότι το ευρώ στηρίζει όλο το σανθρώπο πολιτικό σύστημα σε μορφή εσόδων από αμφίβολε ευρωπαϊκέ πηγέ. Στην τσέπη του, του συστήματο για κάθε κεφαλή λαθρομετανάστη που βολεύει στη χώρα μα με απότερο στοχό τη μείωση του γηγενού πληθυσμού. Μήπω νομίζετε ότι το μπάχαλο μα κυβερνά κινείται από φιλατροπική ανιδιοτέλεια, υπέρ των καημένων προσφύγων. Είστε τόσο ανίκανοι ώστε να μην μπορείτε να κάνετε την απλούστατη εξίσωση τύπου ότι Α προηγήθηκαν αντιρατσιστικοί νόμοι ώστε να φημωθεί κάθε αντίσταση για την καμπουλοποίηση αστικών περιοχών. Β προηγήθηκαν και εγκύκλοι του Υπουργείου Παιδεία υπέρ μια αντιρατσιστική κατεύθυνση σε όλα τα αναθεωρημένα απεθνικοποιημένα σχολικά βιβλία που τώρα και 40 χρόνια παράγουν μισέλληνε αναρχικούς και μηδενιστέ. Και γ. Προηγήθηκε αδιάκριτη απόδοση ηθαγένεια αντί υπηκότητο σε μη ηθή του γένου, ηθή το γένο, ηθαγενή. Πριν απευθύνει τη λοπτική πρόσκληση στου λαθρέπικου Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική Χρυστοδουλοπούλου. Μάλιστα, κυρία που έλεγε ότι λιάζονται στι πλατείε οι... όσοι έρχονται στην Ελλάδα. Δεν βλέπετε ότι σε αυτού του εισαχθέντε μελλοντικού σταδιακώ νέμεται ο, ο, ο οίκο μα, επειδή αποτελούν του μελλοντικού ψηφοφόρου που θα στηρίξουν τη διαιώνιση αυτή τη μεταπολιτευτική μα εθνοκτονία. Δεν βλέπετε στο πρόσωπο αυτών των μπαχαλοδιεθνιστών που μα κυβερνούν που μας προτρέπουν να αγκαλιάσουμε την εισαγόμενη διαφορετικότητα με αλληλεγγύη την ταφόπλακα της δικής μας. Δεν βλέπετε την απόλυτα συντονισμένη με την αθεληνική πολιτική της κυβέρνησης λαθρολάγνα προβολή των ΜΜΕ. Δεν συνειδητοποιείτε ότι θα ήταν τιμή μας να χρησιμοποιούμε το νόμισμα των προγόνων μας με όραμα να του δώσουμε την αξία που του έδωκαν αυτοί με το δικό μας ιδρώτα και παραγωγή αντί να βασιζόμαστε σε επιδοτήσεις και δανεικά. Δεν βλέπετε ότι είναι ο μόνος τρόπος να περισσώσουμε ό,τι έχει απομείνει από τον γενή ελληνισμό. Ναι, ανόητη. Είμαι ο ανάδελφος Έλλην. Αν και συχνά νιώθω τρομερή μοναξιά ανάμεσα σε τόσους ελληνόφωνε, πρόθυμοι να σκύψουν το λοπρεπό, μακαριζόμενοι του δυτικού. Πιστεύω ότι αρκετά σκύψαμε. Και ναι, θα πονέσει αν κάνουμε τη μετάβαση ώστε να αισιώσουμε μετά από τόσα χρόνια καρακιόζικης καμπούρα. Αλλά μπορεί να υπάρξει υγιή γένα άνευ το κετού. Τα καλά κοπισκτώνται. Ίσως, ομολογώ, ούτε φάρμακα ούτε ρεύμα θα υπάρξουν για ένα διάστημα θα πιάσουμε οικονομικό πάτο, όλα αυτά. Αλλά μόνο όταν υποχρεωθεί κάποιο να αντιμετωπίσει την απόλυτη στέρηση, θα συσσωρεύσει όλε τι δυνάμει για να βρει λύσει και να παράγει κάτι επιτέλου εκτό μουρμούρα, πορείε, καφετέρειες και αιώνιου φοιτητέ. Ας αρχίσουμε από εκεί που μα ξερίζωσαν: η μεταπολιτευτική τη πρόοδου, τον πρωτογενή τομέα, παντώντα στην ηλιόλουστη και εφορή μα γη. Μόνο αυτή θα γυμνάσει τα πλαδαρά μας μιάτα και θα φιλτράρει τους άριστους από τους κυφίνες. Και αν δεν τα καταφέρουμε, καλά να πάθουμε, επειδή δεν θα μας αξίζει να λεγόμαστε Έλληνες. Ούτε να κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο. Καλύτερα να εμφανιστούμε από προσώπου γης παρά να είμαστε η τη φιλίου, φίλοι μου. Μερικοί βλάκε θα πούν, μα είμαστε μια μικρή αδύναμη χώρα και δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Να θυμίσω σε αυτού του ότι και μεγάλη έκρηξη που δημιούργησε το σύμπαν είχε το μέγεθο μια βελονοκεφαλή. Μια χούφτα Εβραίων έπεισαν ότι κάποιο Μανώλη ήταν Χριστό και άραξαν το ρουν τη ανθρώπινη ιστορία. Γι' αυτό και εγώ νιώθω ότι δεν ματαιοπονώ, μιλώντα εδώ πέρα. Και α είμαι από του λίγου που ακούν και κατανοούν την γλώσσα μα. Και τέλο, για όσου απορούν πώ κατάφερε να κλεγεί ο συνασπισμό ριζοσπαστική αριστερά στην πλακοκρατούμενη μα χώρα, το διατύπωσε πολύ ορθώ ο ευφυή κοινωνιολόγο Ευάγγελο Λεμπέσης. Οι βλάκε συνασπίζονται. Σα χαιρετώ φίλοι.